Καλησπερίζουμε για άλλη μια φορά τον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο τον Καπόπουλο, διεθνολόγος, ο οποίος κάθε φορά που συνομιλούμε μαζί του μαθαίνουμε πράγματα από την σφαιρική προσέγγιση των πραγμάτων σε σχέση με τα διεθνή τεκτενόμενα. Καλώς ορίσατε στο News Club, κύριε Καπόπουλο, για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση για τα καλά χρονολογία. Η διεθνή ειδησιογραφία αρκετά πλούσια. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς εδώ αποφασίσετε, θα κρίνετε να ξεκινήσουμε από τα ρωσοουκρανικά για να καταλήξουμε στο τέλος και με τα ελληνοτουρκικά. Παρακαλώ. Ναι. Στην Ουκρανία θα απεχθεί από ό,τι φαίνεται την τελευταία πράξη του δράματος και της καταστροφής που έχει σκεπάσει τον ορίζοντα αυτής της χώρας τα τελευταία 3 χρόνια. Mm-hmm. Δηλαδή, η Ρωσία έχει πάρει ό,τι ήθελε να πάρει από τα εδάφη που διεκδικούσε. Έχει εξασφαλίσει τη σύνδεση της Κρυμαίας με χερσαίο διάδρομο με την υπόλοιπη Ρωσία. Έχει καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος της ακτογραμμής, με αποτέλεσμα η Ουκρανία να έχει πρόσβαση μόνο στο λιμάνι της Οδυσσού. Είναι ένας μικρός διάδρομος γύρω από αυτό. Ναι. Και οι όροι της είναι γνωστοί. Όπου βρίσκονται τα ρωσικά στρατεύματα, αυτά θα είναι και τα καινούργια σύνορα. Το πολύ να υπάρχουν κάποιες ελαφρές διορθώσεις, γιατί δεν έχουν ακόμα καταληφθεί πλήρως οι επαρχίες που έχει προσαρτήσει η Ρωσία. Υπάρχουν εδάφη δηλαδή στο Ντονμπάς που τα ελέγχει ακόμα ο Ουκρανικός στρατός. Το δεύτερος όρος της Ρωσίας θα είναι υποχρεωτική ουδετερότητα για το Ουκρανικό κράτος. Όχι εθελοντική ουδετερότητα σαν αυτή που είχαν για χρόνια η Φιλανδία και η Σουηδία. Λέτε ότι θα την επιβάλλουν. Ναι, στο μοντέλο της Αυστρίας. Mm-hmm. Που στο Σύνταγμα είναι γραμμένο ότι η χώρα θα είναι αιωνίως ουδετέρα. Και το τρίτο θα είναι κάποιους περιορισμούς στα όπλα που θα μπορούν να έχουν οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Η Ρωσία έθεσε ως θέμα ασφαλείας την εναντίωσή της στο να μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ και συνεχίζει και μετά από 3 χρόνια πολέμου ακριβώς το ίδιο μοτίβο. Η Ρωσία θεωρεί ότι απειλείται τελείως η ασφάλειά της με συμβατικά και με πυρηνικά όπλα στην περίπτωση που η Ουκρανία ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Βέβαια, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του, η Ουκρανία είναι πιο ενταγμένη στο ΝΑΤΟ σήμερα από ότι είναι τα επίσημα μέλη του ΝΑΤΟ. Έτσι. Έχετε δίκιο. Ναι. Τώρα, δεν ξέρω, έκανε μία επίδειξη δύναμης η Ρωσία πριν από μερικά 24 ώρα με τον υπερηχητικό πύραυλο, τον Σένικ. Αυτός ο πύραυλος, ο οποίος έχει τα ίδια αποτελέσματα όταν φέρει και ακόμα και συμβατικές κεφαλές που προκαλεί τεράστιες καταστροφές, ναι, είναι κάτι ανάμεσα στα συμβατικά όπλα και στα πυρηνικά. Δηλαδή θα είναι η έσχατη προειδοποίηση ότι θα χρησιμοποιηθούν όπλα μαζικής καταστροφής. Μπορεί να φέρει και πυρηνική κεφαλή εν τέλει. Όλοι οι πυραυλοί είναι μεσεμβατικοί. Κύριε Καπόπουλε, υπάρχει μια έντονη κινητικότητα στρατιωτική στη Γερμανία με μεταφορά προσωπικού και οχημάτων προς τα σύνορα. Προφανώς, αν τα πράγματα τεθούν εκτός ελέγχου και υπάρξει διάχυση της σύγκρουσης, ένα από τα πρώτα μέτρα πριν εμπλακεί μια χώρα στη σύγκρουση με χειρθέρες δυνάμεις είναι να δείξει ότι ετοιμάζεται για πανενδεχόμενο. Θα σας έλεγα ότι είμαστε ακόμα εκεί. Στο είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Ήταν στρατηγικό λάθος του Biden, ο οποίος αποχαιρετά την Αμερικανική Προεδρία, να ανάψει το πράσινο φως στην Ουκρανία για να χρησιμοποιήσει τελευταία τον πύραυλο Atacms. Είναι πολλές οι ερμηνείες που μπορούμε να δώσουμε. Μια ερμηνεία είναι ότι σκοπεύει να δημιουργήσει τετελεσμένα, ναι, ώστε να είναι περιορισμένα τα περιθώρια ελιγμών του Τραμπ. Δηλαδή να είναι τέτοια η κατάσταση ανάμεσα στη Ρωσία και στις Ηνωμένες Πολιτείες που να μην επιδέχεται ακόμα και τη διπλωματία σοκ χωρίς προσχήματα που είναι η αγαπημένη του προσέγγιση του Αμερικανού Πρόεδρου, του Τραμπ. Λέτε ότι ο Biden προσπαθεί να επιβάλλει εξωτερική πολιτική στον Τραμπ σε σχέση με το ρωσοουκρανικό. Αυτό μας λέτε. Να δημιουργήσει δουλείες. Δεδολουμένα. Ναι, ναι. Τετελεσμένα γεγονότα σε σχέση. Ακριβώς. Ναι, ναι. Από την άλλη, βλέπουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση
στο ρωσο-ουκρανικό. Προσέξατε κάτι, ότι ο Τραμπ δεν έχει μιλήσει ακόμα. Προς το παρόν έχει μιλήσει ακόμα. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Για την Ουκρανία. Ναι, ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί παγωμένη. Πριν από λίγο όμως είχαμε μία παρέμβαση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της κυρίας Ούρσουλα von der Leyen, που ζήτησε περισσότερες δαπάνες για άμυνα από τους Ευρωπαίους εταίρους. Είναι ένα θέμα, μια πονεμένη ιστορία για δαπάνες για την άμυνα. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι μόνο τα παραπάνω χρήματα που θα πρέπει να διασφαλιστούν για να γίνει η αμυντική βελτίωση της Ευρώπης, αλλά είναι το πώς θα βρεθούν. Δηλαδή, οι χώρες που είναι μέλη της Ευρωζώνης και είναι υποχρεωμένες να τηρούν τα πλαφόν του Συμφώνου Σταθερότητας. Μάλιστα. Τη μόνιμη λιτότητα δηλαδή που έχει επιβάλει η Γερμανία στους εταίρους της. Η προειδοποίηση που δέχονται από τις Βρυξέλλες και από όλους τους κοινωνικούς θεσμούς είναι ότι προσέξτε, τα λεφτά που θα ρίξετε στην άμυνα δεν θα τα δανειστείτε πουθενά, θα κόψετε άλλες δαπάνες. Θα κόψετε δαπάνες για την εκπαίδευση ή για τα επιδόματα ανεργίες. Καταλαβαίνετε, στη συγκυρία τη σημερινή, αυτό είναι βενζίνη για κοινωνική και πολιτική ανάφλεξη. Φτώχεια. Ναι. Ακριβώς. Σκληρή φτώχεια. Βέβαια, κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι προχωράει σε αυτή την απέτηση της η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βλέποντας ότι με ΝΑΤΟ και με Τραμπ δεν πρόκειται να πάνε μπροστά οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έλεγα ότι οι Ευρωπαίοι δίνουν στον Τραμπ αυτό που θέλει πριν το προσπαθήσει. Δηλαδή, αν ο Τραμπ ήθελε να διαιρέσει την Ευρώπη, δεν χρειάζεται να κουραστεί. Η Ευρώπη είναι ήδη 50 κομμάτια. Αλλού η Γαλλία το βλέπει σαν ευκαιρία την κρίση στο Ουκρανικό για να προβάλλει ως ηγέτης δύναμης στα αμυντικά θέματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ναι. Η Γερμανία έχει την παλιά της απέχθεια προς μια ενωμένη Ευρώπη της άμυνας, στην οποία θα ήταν επικεφαλής η Γαλλία ως πυρηνική δύναμη και ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και προτιμά το μακριά και αγαπημένη με τους Αμερικανούς. Έχει διαψευστεί, ξέρετε, υπήρχε μια φημοσοφική φράση που έλεγε ότι η Ευρώπη μεγαλώνει και ενδυναμώνει μέσα στις κρίσεις. Και δεν το βλέπουμε αυτό. Πριν πάμε στα ελληνοτουρκικά, αλλά και στη Μέση Ανατολή, να μας σχολιάσετε τα τεκτενόμενα, μία ερώτηση σε σχέση με το παγκόσμιο εμπόριο και την επιχείρηση Τραμπ να το ανακατέψει και πάλι εκ νέου. Απείλησε με δασμούς Κίνα, Ευρωπαϊκή Ένωση, Μεξικό, συμμάχους του, έτσι, Καναδά. Δεν έχω καταλάβει, ναι, ένα πράγμα πάντως. Ναι. Λέει θα επιβάλλει φόρους στα κινέζικα αυτοκίνητα ή στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Ναι. Οι πιο γνωστές μάρκες κινέζικων και ευρωπαϊκών αυτοκινήτων παράγουν τα αυτοκίνητά τους μέσα στις ΗΠΑ. Έχουν κάνει εργοστάσια. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, αν επιβάλλει δασμούς στην Κίνα στον τομέα των υπολογιστών και όλων των... Της υψηλής τεχνολογίας, ναι. Της υψηλής τεχνολογίας που στηρίζουν την πληροφορική, τότε θα γίνουν απρόσιτα. Δηλαδή, αν ένα λάπτοπ που κρατάτε στα χέρια σας το βρίσκεται σε αλφα τιμή σήμερα, γιατί συναρμολογείται και μάλλον κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου σε χώρες με χαμηλό εργατικό κόστος, αν υποχρεωθεί η εταιρεία που παράγει το λογισμικό του να φτιάξει το hardware μέσα στην Ευρώπη, τότε θα είναι απλησίαστα όλα. Αλλά δεν είναι δίκοπο μαχαίρι μια τέτοια απόπειρα από την πλευρά του Τραμπ? Εξάλλου και οι ίδιοι οι Αμερικανοί, εάν θέλουν να αγοράσουν κινέζικο, ευρωπαϊκό, καναδικό προϊόν, θα το πληρώσουν 10-20% παραπάνω στην αξία του. Άρα η φτώχεια θα διευρυνθεί στις ΗΠΑ. Ακριβώς. Πάμε λίγο στη Μέση Ανατολή. Πώς βλέπετε τις εξελίξεις σε σχέση με την δίμηνη κατάπαυση του πυρός? Ναι, θα έλεγα ότι έδειξε επικοδομητική στάση το Ιράν παρασκηνιακά. Να το πω έτσι κομψά. Αν το πω άκομψα, θα σας έλεγα ότι το Ιράν εγκατέλειψε τη Χαμάς. Πολύ σωστή η παρατήρηση σας, εύστοχη. Ναι. Ναι. Δεν το περίμενε κανείς μια τέτοια εξέλιξη αυτό. Κοιτάξτε, το Ιράν... Γιατί έγινε? Το Ιράν είναι η ουσία του προβλήματος στη Μέση Ανατολή. Ναι. Δηλαδή, θυμόσαστε τι έγινε όταν έπεσαν οι δίδυμοι πύργοι. Βγήκε ο Μπους και διέταξε πόλεμο κατά του Ιράκ.
το οποίο έγινε μετά από 2 χρόνια. Mm-hmm. Πόση σχέση είχε το Ιράκ με τους δίδυμους πύργους, άλλη τόση σχέση έχει η Χετσμπολά με τις τρομοκρατικές ενέργειες, σαν και αυτές που έκανε η Χαμάς, που συνέλαβε και κρατά ακόμα ομήρους άμαχους πολίτες. Το πρόβλημα του Ισραήλ δεν είναι η Χαμάς. Μια εποχή, μάλιστα, ο Αραφάτ κατηγορούσε τη Χαμάς ότι ήταν δημιούργημα των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών. Έχει ακουστεί και αυτό, δηλαδή. Το πρόβλημα του Ισραήλ είναι το Ιράν. Το Ιράν είναι η μόνη δύναμη στην περιοχή που μπορεί να αμφισβητήσει την παντοδυναμία του Ισραήλ. Mm-hmm. Οπότε, ο Νετανιάχου είδε όλη αυτή την αναστάτωση που έγινε με την αιματηρή επίθεση της Χαμάς κατά του Νοτίου Ισραήλ, σαν μια ευκαιρία για να προωθήσει τη δική του ατζέντα. Ποια ήταν η ατζέντα του? Πόλεμος με το Ιράν. Διαισθάνεστε ότι φτάνουμε στο τέλος του μετόπου στο Λίβανο? Ναι, και... βέβαια. Μα δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι η δεύτερη ή η τρίτη φορά που γίνεται. Που γίνεται η εισβολή. Ναι. Με το Ιράν επίσης, οι σχέσεις Ισραήλ-Ιράν, λέτε να φτάνουμε σε μια ηρεμία, έστω προσωρινή. Παγωμένη. Εκεί που έχουν αλλάξει τα πράγματα και οι παλιοί εχθροί έχουν γίνει τώρα συνομιλητές, είναι το Ιράν και η Σαουδική Αραβία που τα βρήκανε πέρσι με μεσολάβηση της Κίνας, άκουσον. Και αν φέρουμε στη μνήμη τη σύνοδο κορυφής του Αραβικού Συνδέσμου που έγινε πέρσι στο Ριάντ και που ήταν παρόν ο πρόεδρος του Ιράν, ο Ερντογάν, ο πρόεδρος της Αιγύπτου, δηλαδή οι ηγέτες οι οποίοι θα ήταν έτοιμοι ο ένας να επιτεθεί στον άλλον, βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυναμική χειραφέτησης των πάλε ποτέ συμμάχων της Ουάσιγκτον και η προσέγγιση τους με το Ιράν. Γι' αυτό, Νετανιάχου, έγινε τόσο φορτικό στον Μπάιντεν που του ζητούσε άδεια να βομβαρδίσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Γιατί είπε, είναι μια μοναδική ευκαιρία να ξεδοντιάσουμε το Ιράν. Αν τη χάσουμε, πότε θα ξαναφανεί? Και επίκειται στον αέρα βρίσκεται και μια επίθεση ανταπάντησης του Ισραήλ προς το Ιράν, η οποία και αυτή έχει παγώσει. Ναι, έχουν παγώσει λόγω αλλαγής φρουράς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σωστά. Πάμε στα Ινωτουρκικά. Είχαμε τις εμπριστικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι στο πεδίο όποτε απαιτείται η Ελλάδα δίνει, η Τουρκία δίνει την απάντησή της στην Ελλάδα, όπως έγινε πριν από μερικές εβδομάδες στην Κάσο με την υφαλοκροπίδα την τουρκική, σε εισαγωγικά βάζω την υφαλοκροπίδα την τουρκική, που εμποδίσαμε τους Έλληνες να ποντίσουν το ηλεκτρικό καλώδιο στην περιοχή μεταξύ Καρπάτου και Κάσου. Να το πούμε πλήρως στο σκηνικό πώς εκτελήχθηκε. Παρακαλώ. Μιλούσε στη Βουλή ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ο οποίος είναι ο παλιός αρχηγός του Γενικού Επιτελείου. Ναι. Είναι στρατιωτικός. Και είπε τι ωραία, τι ρόδινα, τι καλά που τα πάμε με την Ελλάδα. Προχωράει ο διάλογος και υπέστη φοβερή επίθεση από ακροδεξιούς εθνικιστές βουλευτές και αναγκάστηκε να κάνει την κολοτούμπα σε απόσταση 5 λεπτών. Σας έλεγα δηλαδή ότι... Αυτό δεν το διάβασα κάπου, δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα αυτό που μας λέτε. Είναι μια σοβαρή λεπτομέρεια. Ενώ ξεκίνησε... Είναι βαρύνον στοιχείο. Μάλιστα. Πιέστηκε από τους ακροδεξιούς λοιπόν εντός του Κοινοβουλίου. Και από κεμαλικούς βουλευτές. Μάλιστα. Όπως αν θυμάστε, ο Κιλιτζάρογλου, ο αρχηγός αντιπολίτευσης, είχε κατηγορήσει τον Ερντογάν στη Βουλή γιατί χάρισε 18 νησιά στην Ελλάδα. Σωστό. Ναι, σωστό. Τι γίνεται τώρα με τα Ινωτουρκικά? Πόσο θα συνεχιστεί αυτή η ηρεμία, η διαφαινόμενη ηρεμία στο Αιγαίο? Θα πάμε στη Χάγη, δεν θα πάμε, τι θέματα θα πάμε στη Χάγη μαζί με τους Τούρκους και αν τελικά φτάσουμε εκεί? Κατηγορείται η κυβέρνηση για παρασκήνιο στα εθνικά θέματα, ιδιαίτερα σε σχέση με την Τουρκία, με τις σχέσεις μας. Τι λέτε? Η Χάγη, ναι, έχει 2 προσεγγίσεις. Mm-hmm. Εμείς λέμε ότι έχουμε μία μόνο διαφορά, την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Σωστά. Έλα όμως αυτό δεν γίνεται από μόνο του. Δηλαδή πώς θα κάνεις οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ χωρίς να έχεις αποφασίσει πόσο θα είναι το εύρος των χωρικών σου υδάτων? Απόλυτα κατανοητό. Αν δηλαδή δεν εφαρμόσει το δικαίωμα που της δίνει το δίκαιο της θάλασσας στη χώρα μας, της επέκτασης των ναυτικών μιλίων έως τα 12 μίλια,
Δεν λέω να το πάει στο 12, αλλά να κάνει οποιαδήποτε κίνηση επέκτασης και πάμε να κάνουμε οριοθέτηση, τότε έχουμε χάσει το δικαίωμα που μας δίνει το διεθνές δίκαιο. Mm. Πρώτα λοιπόν θα προηγηθεί η επέκταση των χωρικών υδάτων και η εναρμόνιση του εναερίου χώρου με τα χωρικά ύδατα και μετά θα συζητηθεί, αν το έχει δεχτεί η Τουρκία αυτό βέβαια, η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Αλλά από μόνη της δεν είναι δυνατόν να είναι μια διαφορά συμπαρασύρει και άλλες. Οπότε κατανοητό. Και εδώ είναι και στη μέση και το θέμα των βραχονισίδων και της αμφισβήτησης της κυριαρχίας σε ελληνικά νησιά. Που υποστηρίζουν αυτή, που υποστηρίζει η Άγκυρα ότι η συνθήκη της Λοζάνης δεν αναφέρεται στα μικρά νησιά και τις βραχονισίδες. Άμα ρωτήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας ή κάποιον Τούρκο συνάδελφο, θα σου πει, μα τώρα θα ασχολούμαστε με νομικές διατυπώσεις. Εμείς έπρεπε κάπου να σταματήσουμε τον επεκτατισμό σας. Ποιος είναι ο επεκτατισμός μας? Όπως ξέρετε, τα νησιά που δεν έχουν οικονομική δραστηριότητα, είναι ακατοίκητα, δεν έχουν ούτε υφαλοκρηπίδα ούτε ΑΟΣ. Η Τουρκία διαπιστώνει ότι από τότε που ο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος, μαζί με τον Ντεμιρέλ, τότε πρωθυπουργό της Τουρκίας, στη Βέρνη το 1976, συμφώνησαν να μην κάνουν μονομερείς ενέργειες πριν πάμε σε διεθνή διαιτησία. Οι Τούρκοι μας κατηγορούν ότι έχουμε κουρελιάσει αυτό το χαρτί και ότι οι γκρίζες ζώνες είναι αμυντική τους πολιτική απέναντι σε ένα επιθετικό γείτονα. Γιατί ρωτάς τους Τούρκους και σου απαντάνε, ρε παιδιά, όταν σε κάθε ακατοίκητη βραχονισίδα έχετε έναν πράκτορα της Κύπρου με ένα πρόβατο που παριστάνει το βοσκό, εάν αυτό γίνει σε όλες τις βραχονισίδες, τι θα μείνει για να μοιράσουμε, τα έχετε πάρει όλα. Εξαιρετική προσέγγιση και ανάλυση μας παρουσιάζεται. Η εκλογή Τραμπ, πόσο αυτή θα σκιάσει θετικά ή αρνητικά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις από την πλευρά της Ελλάδος και από την πλευρά της Τουρκίας? Είναι πολύ σωστό το ερώτημά σας, γιατί η Τουρκία έχει εναρμονίσει την στάση της απέναντι στην Ελλάδα τώρα πλέον σε σχέσεις συγκοινωνού δοχείων με τις σχέσεις της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, αν περνάει δυσκολίες η σχέση Τουρκίας Ηνωμένων Πολιτειών, τότε αυτή, τα τελευταία χρόνια αυτή η ένταση εξάγεται σε βάρος της Ελλάδος. Αν είναι σε ήρεμα νερά οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις, αυτό έχει επίδραση και στις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία. Τώρα είμαστε από πλευράς Τουρκίας σε μια κατάσταση αναμονής. Mm-hmm. Περιμένουμε δηλαδή να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η νέα τάξη πραγμάτων στη Μέση Ανατολή μετά το τέλος των πολεμικών συγκρούσεων. Περιμένουν να δούνε πώς θα γίνει με τις σχέσεις τους με τη Μόσχα σε σχέση με την Ουκρανία και τον τερματισμό του πολέμου, αν μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο η Τουρκία ή έστω για το Θεό Θήμη. Είναι σε κατάσταση αναμονής η Τουρκία. Έχει μονίμως το φόβο ότι το κουρδικό θα είναι ο παράγων που θα αποσταθεροποιήσει τα πάντα. Είδαμε και προηγουμένως μηνός τον Μπαχτσελή να κάνει άνοιγμα προς τους Κούρδους βουλευτές και είδαμε τον ίδιο τον Μπαχτσελή να προτείνει να δοθεί αμνηστία στον Οτσαλάν αν ο Οτσαλάν καταλέσει τους αντάρτες να καταθέσουν τα όπλα. Ο Οτσαλάν πριν από το δεν ξέρω αν κατά πόσο είναι γνωστό, ο νυν υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, ο κύριος Φιντάν, ήταν αρχηγός της ΜΙΤ, της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκίας. Ναι. Έχει επισκεφθεί τον Οτσαλάν στο Ιμραλί, ναι, πάνω από 100 φορές. Στο νησάκι που είναι εκεί απομονωμένος, ναι. Ναι. Αλλά ο Οτσαλάν μπορεί να παίξει βαρύνοντα ρόλο, αν θελήσει να στηρίξει την πολιτική Ερντογάν, η οποία πριν το 2015 ήταν πολιτική επίλυση του κουρδικού, με χορήγηση διοικητικής αυτονομίας σε επίπεδο δήμων. Και όλο το πράγμα δεν πήγε καλά τότε, επειδή μπήκε στη Βουλή το φιλοτουρκικό κόμμα HDP, και το οποίο έτσι όπως είχε αρκετούς βουλευτές, δεν έδωσε στο κόμμα του Ερντογάν την αυτοδυναμία. Οπότε από συνομιλητές οι Κούρδοι την επόμενη μέρα γίνανε ξανά τρομοκράτες. Πρέπει να ξέρουμε ότι οι κουρδικές περιοχές ψήφιζαν Ερντογάν κατά 95%.
ήταν νούμερα εκλογών στη Σοβιετική Ένωση, δηλαδή, έτσι. Υπήρχε μόνο ένα κόμμα. Γιατί αυτό? Γιατί πολύ απλά ο Ερντογάν προσφέρει στους συμπολίτες του μια ταυτότητα που είναι έντονο το θρησκευτικό και λιγότερο το εθνικό συνέστημα. Οπότε για έναν μουσουλμάνο Κούρδο μπορεί να δεχτεί το κοινό ταυτοτικό στέγαστρο με τους Κούρδους πολύ πιο εύκολα από ότι ο μη θρησκευτικός δυτικού τύπου, ναι, χαρακτήρας του τουρκικού κράτους. Τελευταίο σχόλιο, πώς βλέπετε την απομάκρυση του πυραυλικού συστήματος S-300 από την Κρήτη, που προστάτευε στην ουσία εδώ και δεκαετίες, θα έλεγα, τόσο την Κρήτη όσο και το Αιγαίο. Αν δεν κάνω λάθος, το σύστημα πάει στην Αρμενία? Ναι, έχουμε και συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με την Αρμενία. Ναι, γιατί είναι πολλά χρόνια. Και το Αζερβαϊτζάν από την άλλη πλευρά, ναι, ναι. Ναι, νομίζω ότι είναι η Τουρκία ή το χρησιμοποιεί σαν απάντηση γιατί να μην πάρουμε S-400 αφού οι Έλληνες με άλοθη την Κυπριακή σημαία έχουν πάρει S-300. Γιατί δεν κάνατε δηλαδή την ίδια φασαρία που κάνετε τώρα σε εμάς τους Τούρκους για τους S-400, τότε στην Ελλάδα και στην Κύπρο που είχαν πάρει τους S-300. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι στην Αρμενία παίζεται ένα πολύ χοντρό γεωπολιτικό παιχνίδι. Η χώρα δεν έχει ακόμα συνέλθει από την πρόσφατη ήττα της στον πόλεμο με το Αζερβαϊτζάν. Και αν δούμε ποιος είναι με ποιον, θα μας πιάσει ήλιγκος. Δηλαδή, στο Αζερβαϊτζάν σύμμαχός του είναι η Τουρκία. Μιλάνε σχεδόν την ίδια γλώσσα με διαφορετική προφορά. Είναι η πιο τουρκική, τουρκογενής δημοκρατία της Κεντρικής Ασίας. Έτσι. Την Αρμενία, τρεις χώρες έχουν υπογράψει συμφωνία αμυντικής συνεργασίας. Η μία είναι η Ελλάδα, η άλλη είναι η Ρωσία και η τρίτη είναι το Ιράν. Το μουσουλμανικό λοιπόν Ιράν μαζί στο πλευρό της χριστιανικής Αρμενίας κατά του μουσουλμανικού Αζερμπαϊτζάν. Ναι, μπερδεύεται πολύ το πράγμα, ναι. Μπερδεύεται πάρα πολύ το πράγμα. Έχουμε δύο χριστιανικά κράτη και ένα μουσουλμανικό. Ακραίο μουσουλμανικό κράτος, όπως είναι το Ιράν. Σε θρησκευτικό επίπεδο. Ακραίο με τον δικό του τρόπο, όχι, ναι, με τον τρόπο που φανταζόμαστε πάντως. Ναι. Γιατί δεν είναι Σουνίτες, είναι Σιίτες. Ναι, σωστό. Σωστή παρατήρηση. Θέλω να σας ευχαριστήσω με θερμότατα, γιατί μαθαίνουμε πράγματα για τη διεθνή κακέρα, η οποία ανακατεύεται συνεχώς, ολοένα και με περιεχόμενο πιο καυτό και μας ενημερώνεται. Να είστε καλά, κύριε Καπούπουλε. Γεια σας. Καλό βράδυ.